Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικής εκμάθησης. Ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής εκμάθησης, τα λεγόμενα LMS, τα αρχικά ουσιαστικά από τα Learning Management, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύνολο από εφαρμογές λογισμικού που μας δίνουν τη δυνατότητα τι να κάνουμε. Να διαχειριστούμε τα μαθήματα, αλλά όχι μόνο, μα δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τι διαδικασίε κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου, του προγραμματισμού και των υποδείξεων παράδοση. Το LMS λοιπόν είναι αυτό το σύστημα που θα μας δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικά να διαχειριστούμε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική εκμάθηση. Έτσι, είναι μια πλατφόρμα στην ουσία που μου δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστώ τα μαθήματά μου. Ένα δυνατό LMS θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδοτικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή. Να κάνει δυνατή την κεντρική διαχείριση και τον αυτοματισμό της διαχείρισης των προγραμμάτων. Να μου δίνει λοιπόν τη δυνατότητα μένα να διαχειρίζομαι τα διαφορετικά προγράμματα τα οποία έχω. Να επιτρέπει τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκμάθησης και να μου δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνω το ρόλο του καθοδηγητή. Να μου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργώ τις ενότητες και το περιεχόμενο της εκμάθησης. Να παρέχει ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης προς όλο το ηλεκτρονικό υλικό της εκμάθησης. Να βοηθά στη διαχείριση απαιτήσεων συμμόρφωσης. Να συνενώνει πρωτοβουλίες κατάρτισης επάνω σε μια κλιμακούμενη πλατφόρμα που βασίζεται στο web να υποστηρίζει τη φορητότητα συστημάτων. Αυτό που λέγαμε δηλαδή να μου δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρω ουσιαστικά το περιεχόμενο από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Να αυξάνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής εκμάθησης. Και βέβαια να εξατομικεύει το περιεχόμενο και να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση της γνώσης. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες στο διαδίκτυο αν κάνετε μια αναζήτηση θα δείτε ένα σύνολο από διαφορετικές πλατφόρμες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή που χρησιμοποιούν γενικά. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι το Moodle, το Blackboard και το Edmodo. Ε, θα σας πρότεινα να μπείτε να δείτε, μπορείτε για παράδειγμα πολύ εύκολα να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Moodle είτε σαν δάσκαλος είτε σαν γονέας είτε σαν σπουδαστής. Εάν μπείτε στο διαδίκτυο, εδώ θα σας δείξω τώρα, για παράδειγμα στο school.moodledemo.net, εδώ μπορείτε να δείτε σαν manager, σαν teacher, σαν student, έτσι σαν parent, να δείτε δηλαδή το Moodle σαν διαφορετικό ρόλο κάθε φορά έτσι και μπορώ εδώ σαν teacher ας πούμε αν πάω εδώ μου λέει login as teacher password mood άρα έρχομαι εδώ πατάω εδώ σύνδεση και δίνω όνομα χρήστη teacher δίνω password mood και βλέπω ό,τι θα έβλεπα σε μια πλατφόρμα που είναι φτιαγμένη σε Moodle, έτσι ένα LMS που είναι φτιαγμένο σε Moodle ας πούμε, για έναν καθηγητή. Άρα βλέπω εδώ πέρα τα μαθήματά μου, έτσι βλέπουμε εδώ πέρα το calendar, έχει ένα ημερολόγιο, βλέπω εδώ my courses και βλέπω τα μαθήματά μου, να τα, και τα resources για το κάθε μάθημα. Αντίστοιχα, εάν φύγω πίσω, μπορώ να δω, συγγνώμη, τι θα έβλεπα σαν student, έτσι. Δηλαδή μπορώ, ή σαν manager. Πάλι ξαναλέω school.moodledemo.net. Άρα, είναι ένας έξυπνος τρόπος να δείτε ουσιαστικά μία πλατφόρμα εδώ. Εδώ βλέπουμε το Moodle. Έτσι. Αντίστοιχα υπάρχουν, είπαμε, διαφορετικές πλατφόρμες. Έτσι. Υπάρχει το Blackboard, υπάρχει και το Edmodo. Δεν είναι τίποτα άλλο από συστήματα, τα λεγόμενα LMS, που μου δίνουν τη δυνατότητα να διαχειρίζομαι ουσιαστικά το ψηφιακό μου σχολείο. Έτσι, αυτό κάνει. Είναι ένα ψηφιακό σχολείο. Η κάθε πλατφόρμα είναι ένα ψηφιακό σχολείο μου δίνει τη δυνατότητα αυτή η πλατφόρμα να φτιάξω τα δικά μου τμήματα, μέσα στα τμήματα αυτά να δημιουργήσω μαθήματα, όπου στα μαθήματα αυτά μπορώ να εγγράψω κόσμο, έτσι, μαθητές ουσιαστικά, να ανεβάσω υλικό, στους μαθητές αυτούς να τους γράψω στα τμήματα, τα τμήματα αυτά να τα εγγράψω σε μαθήματα, να, να κάνω όλη τη διαχείριση ουσιαστικά έτσι, της ηλεκτρονικής εκμάθησης. Αυτά είναι τα λεγόμενα Learning Management Systems.